Καλησπέρα, Ξένια. Το είπες. Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοίνωσε ότι έχει εγκαταστήσει κάμερες ασφαλείας σε συγκεκριμένους οδούς. Αυτές είναι η κυρία Κουμάτση, στα Σικράτους και η Μακαρίου. Και θα συνδέονται τώρα με το κέντρο δεδομένων του Δήμου Λευκωσίας. Και αναμένεται τώρα ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταμετρείται ο κόσμος βασικά που θα περνάει από αυτές τις οδούς, είτε είναι πεζοί είτε είναι με οχήματα. Θα μετρά επίσης το όριο ταχύτητας και με αυτόν τον τρόπο επιθυμούν εν πάση περιπτώσει να αποτρέψουν βανδαλισμούς και έτσι άλλες κακές συμπεριφορές σε διάφορες περιοχές του Δήμου. Ξένια, όμως γιατί πήρε αυτή την απόφαση ο Δήμος Λευκωσίας, ποια θα είναι η χρησιμότητα αυτής της κάμερας στην ουσία? Αυτό που φαίνεται είναι ότι ο Δήμος Λευκωσίας, επειδή ανήκει έτσι και μέσα στον προγραμματισμό του προς μια έξυπνη πόλη, γιατί μιλάμε για κάμερες οι οποίες είναι τελευταίας τεχνολογίας, ίσως υπό την σκιά τώρα της παρακολούθησης, υπό αυτό το φόβο να περιοριστούν και διάφορες εγκληματικές ενέργειες, αλλά ο κόσμος τέλος πάντων να μπορεί να έχει ένα περισσότερο κίνητρο για να ακολουθεί τους νόμους, όπως το όριο ταχύτητας που αναφέραμε πριν. Ναι, ίσως παραπέμπει έτσι μια περισσότερη ασφάλεια με αυτόν τον τρόπο. Γνωρίζουμε πότε ξεκινάει η λειτουργία? Αυτό που δεν ξέρουμε είναι την ακριβής ημερομηνία. Αυτό που όμως είναι ξεκάθαρο είναι ότι οι κάμερες είναι αυτή τη στιγμή ανενεργές, Αλεξία. Βρίσκεται τώρα στο σχέδιο ολοκλήρωσης αυτό το πρόγραμμα. Και για να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο πρέπει να γίνουν πρώτα τα διάφορα πρότυπα, οι κανονιστικές διατάξεις, και μετά να ολοκληρωθεί η διαδικασία και τότε θα δοθεί και εντολή για να ξεκινήσουν να λειτουργούν. Περιμένουμε την απόφαση με την ημερομηνία έναρξης τότε. Να σε ευχαριστήσουμε, Ξένια. Καλή σου συνέχεια.